Και τώρα να τη κομπίνα και ο Άμραμπατ βγαίνει σε θέση για να εκτελέσει. Εκτελεί, μπάλα κοντράρει και πάει στα δίκτυα. 0-1 στο 43 από την πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ από τον Πέτρο Μάνταλο. Η μπάλα κάπου βρήκε και κατέληξε στα δίκτυα του Μαντά. Ξανά, πάρα πολύ καλή κομπίνα, πιάνει στον ύπνο. Φύριγμα, εκτελεί ο Άμραμπατ. Την κεφαλιά προσπάθησε να περάσει ο Χατζησαφή, δεν τα κατάφερε. Ο Γιόνσον σηκώνει την μπάλα για τον Βίντα που έχει μείνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αυτός παίρνει την κεφαλιά, δεν υπάρχει σφύριγμα. Εκτελεί ο Άμραμπατ. Σέντρα δείχνει ο Διαμαντόπουλος. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Όφη. Δεν ακούστηκε σφύριγμα όμως. Δεν ξέρω γιατί αυτοί καθυλώθηκαν όλοι. Ο Μάνταλος καταπληκτικά περνάει για τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς πλασάρει 0-3. Ο Ισπανός στη μεγάλη περιοχή εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 1-0 με το γκολ πολύ νωρίς, μόλις το δεύτερο λεπτό του Pep Biel, η αγαπημένη κίνηση του Ισπανού. Κερδίζει ο Biel, έχει κλέβει ο Μπακαμπού. Μεταβίβαση του Αργεντίνου. Ο Χουάνγκ, το γκολ καταπληκτικό από τον Ιμπέμ Χουάνγκ στο 38. Η ασίστ του Κώστα Φορτούνη στο 38 με αυτό το υπέροχο σούτ στον αέρα με το δεξί, ο Νοτιοκορεάτης πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Τον Γκροφ γλιστρήσει ο Τσάπρας, η πάσα για τον Biel που αποφεύγει τον Γκροφ και κάνει το 3-0. Προσποιήσεις του Ισπανού, θέλει να αποφύγει και τον Ντεντάκη, το γύρισμα. Διαμαρτύρεται για χέρι ο Biel. Δείχνει την εκτελεί ο Μπακαμπού. 4-0 Ολυμπιακός στο 50. Γιουσέφ Ελαραμπή δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Ο Πασχαλάκης βάζει το σώμα του. Ανέβη και ο Ανδρούτσος και πάλι ο Βαλμπουενά. Γυρίζει για τον Ελαραμπή ο Κανός. 5-0. Ο Ισπανός σκοράρει και αφιερώνει και πάλι το γκολ. 6-0 για τον Κανός το σούτ. 6-0 με ένα ακόμη γκολ, το δεύτερο για τον Κανός. Νάρη περιμένει δεύτερο δοκάρι, γύρισμα η μπάλα στα δίχτυα. Ανοίγει νωρίς το σκορ, παρέμβαση και Ρωμαό, αλλά ούτως ή άλλως από τον Άρη. Ακούγεται και η σφυρίχτα του Σιδηρόπουλου για επιθετικό φάουλ. Ξανά η προηγούμενη φάση. Σέντρα από τα αριστερά, πέρασε η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 offside. Υπάρχει υπόδειξη για offside την ώρα που ο Μπράντον Τόμας σκοράρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη. Εδώ τώρα έχουμε και εμείς την εικόνα με τις γραμμές. Κωνσταντέλιας απέναντι στον Ουκρανό γύρισε. Ο Ιωνικός δεν διατήρησε. Γκαρσίας ανέστενε την μπάλα από άποψη. Ο το χρόνο γίνονται και θα ήταν ένα υπέροχο γκολ. Την πάσα στην πλάτη της άμυνας, στα δίχτυα ο Νάρε αυτή τη φορά δίνει το δώρο γενεθλίων στον Κωνσταντέλια. Νάρε, μία ακόμη σέντρα, πάλι επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ και τρίτο γκολ. Είναι τρομερό αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ πριν τη δεύτερη δική του τελική πάσα στο παιχνίδι. 4 γκολ ο Ζίβκοβιτς, έσκαψε. Και αυτή η παλιά είναι παλιά ακριβίας για τον Ζίβκοβιτς, έσκαψε την μπάλα, εκπληκτικό γκολ από τον Σέρβο. 4 γκολ ο ΠΑΟΚ στο ημίωρο. Για τον Γάλλο του Ιωνικού. Ζίβκοβιτς, η σέντρα και αυτή είναι ασίστ διαφαινόμενη γιατί δεν θα πάρει στα δίχτυα. Νάρε, στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα στα δίχτυα αυτή τη φορά. Ο Κετσιόρας, ο Σοάρες, ο Τσίμας. Ναι, θα γράψει ιστορία. Θα σκοράρει και θα γίνει ο νεότερος σε ηλικία παίκτης.